Sydney's been smashed by its third summer storm in almost as many days, with rain, winds and hail causing damage citywide. Η Αυστραλία στο έλεος φοδρής κακοκαιρίας. Κεραυνοί κάνουν τη νύχτα μέρα. Τουλάχιστον 9 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους στις ανατολικές πολιτείες του Queensland και της Βικτόρια, ανάμεσά τους ένα 9χρονο κοριτσάκι. Στο γειτονικό Brisbane είναι το νεότερο θύμα. The latest victim is a 9-year-old girl who is believed to have jumped a fence in Logan last night, where she was swept away by surging waters. Σωστικά συνεργεία συνεχίζουν αδιάκοπα τις επιχειρήσεις για τον εντοπισμό τυχόν αγνοούμενων. So it has been a very, very tragic 24 hours due to the weather. Οι ισχυρές ρυπές των ανέμων κατέστρεψαν περισσότερες από 1.000 γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος, αφήνοντας 85.000 σπίτια στο σκοτάδι. So there were 250,000 lightning strikes the day before yesterday, another 150,000 lightning strikes yesterday. These are very intense storms. Ένα πλοίο με 11 επιβαίνοντες ναυάγησε, με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο 3 άνδρες στο κόλπο Μόριτον, ανοιχτά του Queensland. Ασθενοφόρα μετέφεραν τους 8 επιζώντες στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση. Πρωτοφανής βροχόπτωση πλήττει την Ταϊλάνδη. Αυτοκίνητα προσπαθούν να μείνουν στην επιφάνεια την ώρα που οι κεντρικοί δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια. Από την καταρακτώδη βροχή βούλιαξε το σιδηροδρομικό δίκτυο, ενώ τουλάχιστον 12 σχολεία έκλεισαν στα νότια της χώρας. Authorities have issued evacuation warnings to residents in the affected provinces, urging preparedness in the face of potential worsening conditions. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εγκλωβίστηκαν εξαιτίας των σαρωτικών χυμάρων. Η θεομηνία προκάλεσε υλικές ζημιές ανυπολόγησης του μεγέθους. Σκηνές αποκάλυψης έρχονται και από την Αργεντινή. Σε λιγότερο από 10 δευτερόλεπτα μία γέφυρα καταραίει, μην μπορώντας να αντέξει τη μανία του νερού. Ο ποταμός στην πόλη Ρίνκον υπερχυλίζει και ένα κύμα νερού, λάσπης και βροχών παρασύρει τα πάντα στο πέρασμά του. Από τις έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών στην Αργεντινή, προκλήθηκαν εκτεταμένες καταστροφές, ενώ πολλές περιοχές άσπισαν από τη σφοδρή γαλασσόπτωση.